Είναι πάρα πολλές καταγγελίες και στην περιοχή του προφήτη Λία, Σαλάκου, εντός του καταφυγίου άγριας ζωής, 30.000 στρεμμάτων, υπάρχει ένα πρόβλημα με την αποξήραση των υστάμενων δέντρων πέφτη. Ναι. Η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να απομακρύνει τα ξερά και άρρωστα δέντρα από το δάσος, ναι, για να μην μεταφέρεται η ασθένεια και στα υπόλοιπα. Και ταυτόχρονα καλύπτει και τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ξύλα αυτά ως καύση μήλη για τη θέρμανση της οικίας τους. Κύριε Κουρτάκη, τα δέντρα που κοπήκανε στον προφήτη Ηλία ήταν όλα ξερά. Σωστά. Εγώ δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτά τα οποία ενδεχομένως κόπηκαν στον προφήτη Ηλία με την άδεια της δασικής υπηρεσίας ή αν θέλετε και από κατοίκους περιοχών οι οποίοι γνωρίζουν το τι μπορούν να κόψουν ή έχουν έρθει σε ενημέρωση σε εσάς, με εσάς. Εγώ αναφέρομαι στην λαθροϊτόμηση που η οποία παρατηρείται σε πάρα πολλά άλλα σημεία, είτε σε δάση είτε σε περιαστικές περιοχές. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται παραδειγματικά, όπως αυτό που αναφέρεται προηγουμένως. Για δύο ξερά πεύκα που κόψανε χωρίς συνάδεια της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, τιμωρήθηκαν από το Μονομελές την Παρασκευή με 4 μήνες φυλακή. Πέραν του ελέγχου οι 4 κυκαλοί, έχετε και άλλα προβλήματα στην δασική, όπως έχουν όλες οι δομές της αγοράς. Πόσο καιρό πληρώνετε τα καύσιμα από την τσέπη σας οι δασοφυλάκες? Όλες οι υπηρεσίες έχουν πρόβλημα με τα καύσιμα, με τις μετακινήσεις. Τους τελευταίους 2 μήνες, ναι, τα πληρώνουμε εξ ολοκλήρου. Δεν δικαιολογείται από την υπηρεσία ούτε 1 λίτρο καύσιμο για να κινηθούν περιφερειακά αυτοκίνητα. Μάλιστα. Εμείς που υπηρετούμε στην πρώτη γραμμή, που είναι το δασονομείο του Έμπονα, τα βάζουμε τα καύσιμα εμείς και η υπηρεσία κινείται. Μάλιστα. Αυτό θα ισχύει δηλαδή νυν και αείπλεο? Δεν γνωρίζουμε μέχρι πότε. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου να πληρωθούν οι προμηθευτές των καυσίμων με τα κονδύλια που υπάρχουν και να μας ξαναπιστώσουν με τη νέα χρονιά καινούριες πιστώσεις για καύση. Και μπαίνει το ένα ερώτημα, πόσο εύκολο είναι όταν και τα καύσιμα τα βάζετε από τη τσέπη σας να φύγετε από τον Έμπονα για να πάτε στο Παρασονήσι, ξέρω εγώ, στα Ιναπολακιά, στα Μαριτσά, στα Φάντου για να ελέγξετε? Είναι πάρα πολύ δύσκολο και συνεργαζόμαστε και με τον κινητικό σύλλογο της Ρόδου, οι οποίοι καύσιμα σε αυτά τα αυτοκίνητα βάζουν οι ίδιοι οι κυνηγοί.